Το ξέσπασμα του εμφυλίου στην Ισπανία είχε προβληματίσει τον πασίγνωστο Ισπανό ποιητή Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, που αφιέρωσε πολύ από την έμπνευσή του στο θάνατο. Τον παρουσίαζε σαν μαύρο καβαλάρι που κυνηγάει έναν τσιγκάνο. Η επιτυχία των έργων του ξεπέρασε την Ευρώπη και έφτασε στη Λατινική Αμερική μέσω της κοινής γλώσσας που ήταν λυτρωτική για τη διάδοση του έργου του. Η οδός του πνεύματος ήταν εκείνη που είχε οδηγήσει τον Λόρκα από την κοινωνία των χωρικών στην αστική τάξη και το έργο του τον είχε κάνει λαϊκό. Τον αγαπούσαν ακόμη και εκείνοι που δεν μπορούσαν να τον ερμηνεύσουν. Ο Λόρκα δεν ήταν κομμουνιστής. Καταδίκαζε όμως έμπραχτα το φασισμό. Για τους δεξιούς ήταν αριστερός και εχθρός της Εκκλησίας. Επίσης ήταν ο μεγαλύτερος εν ζωή ποιητής της χώρας με παγκόσμια ακτινοβολία, αλλά δεν ήταν δικός τους. Δεν ήταν δικός τους με καμιά έννοια, γιατί οι δυνάμεις του Φράγκο συχαίνονταν τους ομοφιλόφιλους όπως ο Λόρκα. Και τους εθνικιστές λοιπόν ήταν πολύ αριστερός, πολύ διεφθαρμένος και παρόλα αυτά πολύ πετυχημένος. Δεν υπήρχε περίπτωση να τον αφήσουν να ζήσει. Στην αρχή του καλοκαιριού, ο ποιητής είχε ματαιώσει ένα ταξίδι στην Αμερική και σκεφτόταν αν έπρεπε να πάει στη Μαδρίτη για περισσότερη ασφάλεια ή να μείνει στη Γρανάδα. Αποφάσισε το δεύτερο. Εγκαταστάθηκε σε συγγενικό σπίτι στη Finca de San Vicente, αλλά μία μέρα χτύπησαν την πόρτα δύο άντρες της εθνικιστικής φάλαγγας που αναζητούσαν τον αδελφό του Κυπουρού. Όταν ο ποιητής πήγε να δώσει την ταυτότητά του, ο ένοπλος τον χτύπησε με το κοντάκι και του είπε ότι γνωρίζουν πως είναι ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Ο ποιητής κατάλαβε αμέσως ότι είχε στοχοποιηθεί και προσπάθησε να φύγει. Βρήκε λοιπόν καταφύγιο στο σπίτι του ποιητή Λουί Ροζάλες, τα αδέρφια του οποίου όμως ήταν φαλαγγίτες και το σπίτι έγινε γρήγορα στόχος. Το βράδυ της 18ης Αυγούστου 1936 και ενώ διάβαζε ένα βιβλίο στο κρεβάτι, ο Λόρκα άκουσε την πόρτα να χτυπά. Ήταν ο Ραμόν Ρουίζ Αλόνσο που διοικούσε τότε την Εσκουάρντα Νέγκρα. Ο Λόρκα ανέβηκε γρήγορα στην ταράτσα για να επιδείξει στις στέγες των διπλανών σπιτιών. Η απόσταση όμως ήταν μεγάλη για ένα ανθρώπινο άλμα, έτσι τον συνέλαβαν. Οδηγήθηκε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και ο διοικητής Βαλντές πήρε την αμετάκλητη απόφαση. Θάνατος χωρίς δίκη. Άλλωστε δεν υπήρχε κατηγορητήριο. Οι φίλοι του ποιητή κινητοποιήθηκαν αμέσως με διαβήματα, ενώ ο μουσικός Ντεφάλια πήγε ο ίδιος στο τμήμα αλλά τον πέταξαν έξω με χαστούκια. Στις 19 Αυγούστου το πρωί, ένα απόσπασμα από αστυνομικούς, κρατούμενους και εθελοντές πήρε τον ποιητή και άλλους καταδικασμένους. Ο αρχηγός της ομάδας ζήτησε να σκοτώσει εκείνος τον Λόρκα επειδή, όπως είπε, ήταν διεφθαρμένος. Αφού πυροβόλησαν τους υπόλοιπους, ο εκτελεστής έσυρε τον Λόρκα μέχρι ένα λάκκο. Ο ήχος της τουφεκιάς σκεπάστηκε από την αναμένη μηχανή του αυτοκινήτου. Και τον εκτέλεσαν αγνώντας ότι οι ποιητές δεν πεθαίνουν από τις σφαίρες. Ήταν 19 Αυγούστου 1936 και ο Λόρκα στα 38 του χρόνια όταν δολοφονήθηκε στη Γρανάδα από εκτελεστικό απόσπασμα. Ο τάφος του δεν βρέθηκε ποτέ. Νόμιζαν ότι έτσι θα τον εξαφανίσουν, αλλά δεν ισχύει ακόμη ότι ανδρών επιφανών πάσα γη τάφος εστί. Ο Λόρκα ήταν ανάμεσα στους 10.000 ανθρώπους που βρήκαν το θάνατο στη Γρανάδα, στη γη που μεγάλωσε, στην καρδιά της Ανδαλουσίας, στα ελαιόδεντρα που έπαιζε παιδί. Ακόμη, το ακριβές σημείο της εκτέλεσης του παραμένει άγνωστο. Ο Λόρκα ήταν πάνω απ' όλα ελεύθερος άνθρωπος και αυτή ήταν και η πολιτική του αντίληψη. Όπως συνήθιζε να λέει, είμαι καθολικός, κομμουνιστής, αναρχικός, φιλελεύθερος και συγχρόνως συντηρητικός και μοναρχικός. Ίσως δεν ήθελε να ανήκει πουθενά. Η παρουσία του Λόρκα στην ελληνική δισκογραφία είναι τεράστια. Από παλιά μέχρι και σήμερα πολλοί συνθέτες έχουν μελοποιήσει ποίηματα του μεγάλου Ισπανού ποιητή.